Βαλής. Μανολάς. Προσπαθεί ο Δίντσικος, παίρνει ο Μπαλής, βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά του Πατίκα, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και out. Αρμόδωρο στο φάουλ. Έδιωξε όπως ο Φλέγκας. Γίνεται η σέντρα από τον Μανολά. Κεφαλιά πολύ ωραία από τον Δίντσικο και εντυπωσιακή απόκριση από τον Γρηγοριάδη και στη συνέχεια από μάκρινε ο Τσελεμπής. Η σέντρα του Μανολά, η κεφαλιά του Δημητρίου και η έξοχη απόκρουση σε κόρνερ από τον Γρηγοριάδη. Και εδώ Μπαλής εκτελεί στο τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Κεφαλιά του πια, νέα απόκρουση σωτήρια του Γρηγοριάδη και νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Προσπαθεί ο Πατίκας, Δημητρίου στη σέντρα. Γίνεται το σουτ δυνατό του πια η μπάλα, οριζόντιο δοκάρι καθώς ο Γρηγοριάδης είχε ακινητοποιηθεί και out. Έβδομο κόρνερ για την ΑΕΚ εκτελεί ο Μπαλής, 40 λεπτό του αγώνα. Κεφαλιά και η μπάλα αυτή τη φορά δεν πέρασε μέσα και γίνεται φάουλ που καταλογίζεται πάνω στο Δημητρίου. Και για να δούμε ο Μαύρος. Να ο Πατίκας προσπαθεί να κοντρολάρει μέσα στην περιοχή. Θα διώξει όπως ο Φλέγκας. Δεν υπάρχει τίποτα για τον κύριο Ντόντο. Ένα το κόρνερ για την ΑΕΚ. 52 λεπτό εστερχάζει εκτελεστής. Κεφαλιά του Αρμόδωρου και η μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια αμυντικού. Από αυτή την εντυπωσιακή κεφαλιά η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 52 λεπτό. Δημητρίου για τον Μαύρο. Γίνεται το σούτ, έξοχη απόκρουση του Γρηγοριάδη. Βασιλακάκης, Φλέγκας, Τσελεμπής, Μαργαριτίδης, Λιούμοβιτς. Ξεφεύγει ο Ιουγκοσλάβος της ομάδας της Δράμας. Παχατουρίδης κάνει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα και η σοφάριση για τη Δόξα Δράμας με αυτό το εκπληκτικό σε δύναμη σούτ του Παχατουρίδη. Τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει και να δέχεται τα συγχαρητήρια των συναδέλφων του. Στο 14ο, στη φάση που ξαναβλέπουμε, δείτε το φοβερό σε δύναμη σούτ με το οποίο ευνηδιάστηκε ο Παπαδόπουλος. Δημητρίου, Μανολάς, Σταύρου. Και πέναλτι καταλογίζει ο κύριος Ντόντος στο μαρκάρισμα που έκανε ο Σταύρου μέσα στον Μανολά. Πέναλτι λοιπόν με τον Εστερχάζη και το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ είναι γεγονός. Και για να δούμε τι λέει ο κύριος Ντόντος, μήπως ζητάει να... Ναι, δείχνει κίτρινη κάρτα στον Μανολά και ζητάει επανάληψη του πέναλτι, γιατί ο Μανολάς μπήκε μέσα στην περιοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε την επανάληψη του κτυπήματος πέναλτι πάλι με τον Εστερχάζη. Θα αποκρούσει αυτή τη φορά ο Γρηγοριάδης και έτσι η ΑΕΚ θα χάσει την μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί στο σκορ. Εδώ βλέπουμε και κάποιες αψιμαχίες με τον Μπαλή. Πιάς. Η μπάλα στο Σταύρου. Εστερχάζει στη σέντρα. Πατίκας. Θα σουτάρει ο Πατίκας, θα αποκρούσει και η μπάλα είναι κόρνερ. Θα αποκρούσει ο Γρηγοριάδης. Εστερχάζει. Και ο Γρηγοριάδης που χάνει την μπάλα, αποτυχάνει ο Μαύρος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τον βλέπουμε εδώ. Μια νέα προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Πιά. Θα διώξει ο Παπαθεοδόρου. Να ο Πατίκας θα σουτάρει και η μπάλα out, λέει ο κύριος Ντόντος σε επανάληψη φάση. Για να δούμε εδώ. Πατίκας μπαίνει, μαρκάρει ο Μαργαριτίδης.
Δεν υπάρχει τίποτα το αντικανονικό στη φάση αυτή από τον κύριο Ντόντο. Μανολάς. Μέσα στην περιοχή ο Μανολάς. Πάει να κερδίσει και κάποιο πέναλτι. Γίνεται οι γροθιές από τον τερματοφύλακα.